πώς να μακρύνετε τα μαλλιά σας πιο γρήγορα. Έχω 5 συμβουλές να σας δώσω για να έχουμε ένα γρήγορο refresh μετά κατά τη διάρκεια. Αναλυτικά θα πω. Το συχνό λούσιμο είναι ένα από τους παράγοντες που βοηθάει πολύ στο να μακρύνουν τα μαλλιά. Συνήθως παρατηρούμε τα μαλλιά να μακρύνουν περισσότερο το καλοκαίρι που έχουν και περισσότερη εφίδρωση και συχνότερα λουσίματα. Που σημαίνει ότι τα μαλλιά μακρύνουν πιο γρήγορα το καλοκαίρι και συνήθως ότι τα λούσουμε συχνά. Δεύτερον, να αποφύγετε την ψαλίδα στις άκρες. Σε καμία περίπτωση η ψαλίδα δεν μπορεί να βοηθήσει τα μαλλιά σας να μακρύνουν πιο γρήγορα. Μπορεί να την έχετε στα μαλλιά σας, αλλά αυτό λειτουργεί ανασταλτικά σπάζοντας τις άκρες με αποτέλεσμα τα μαλλιά να κοντένουν πιο γρήγορα. Τρίτον, να χτενίζετε τα μαλλιά σας 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Εδώ έχω μία πλακέ βούρτσα η οποία θα βοηθήσει για να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στην επιδερμίδα, που σημαίνει ότι τη χρησιμοποιούμε κοντά στο δέρμα και όχι μόνο στις άκρες. Σε αυτή εδώ την επαφή έχουμε καλύτερο μασάζ και καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Τέταρτον, οι θεραπείες κατά της τριχόπτωσης επίσης ενισχύουν την καλή κυκλοφορία του αίματος στην επιδερμίδα και εκτός αυτού τρέφουν και ενυδατώνουν το θύλακα. Πολύ χρήσιμο. Πέμπτον και τελευταίο, η σωστή διατροφή έρχεται και αυτή να δώσει πολύ μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία στο να μακρύνουν τα μαλλιά πιο γρήγορα. Που σημαίνει ότι μια διατροφή η οποία είναι πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία και μέταλλα, βοηθάει καλύτερα τα μαλλιά να μακρύνουν. Για παράδειγμα, δηλαδή τα φρούτα, τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, το κόκκινο κρέας αλλά και το ψάρι βοηθούν τα μαλλιά περισσότερο να μακρύνουν πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ.